Συνεχίζω με πολιτική επικαιρότητα, καλωσορίζοντας τον υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Σταύρο Στεφανάκη. Ο κύριος Στεφανάκης, ο οποίος σε όλους τους τόνους σας έχω ακούσει, κύριε Στεφανάκη, όπως επίσης το έχω διαβάσει, να λέτε ότι αυτή η πόλη έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες ανέλυξης και πρέπει να αποκτήσει την ανάλογη δυναμική. Ο κύριος Σταύρος Στεφανάκης, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Ηράκλειο η πόλη μας και τον Μιχάλη Καραμαλάκη. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, κυρία Δουλγεράκη, τι κάνετε? Μια χαρά. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα είπατε. Νομίζω ότι είναι ο Δήμος Ηρακλείου, είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολλές δυνατότητες και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει μείνει αρκετά πίσω, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μας προσπεράσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα αρκετή δήμη σε πανελλαδικό επίπεδο. Νομίζω έχουμε μείνει πίσω, έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, έχουμε όλα τα φόντα σαν Δήμος. Απλά χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, καλύτερη διαχείριση για να καταφέρουμε να φτάσουμε στο Δήμο, στο επιθυμητό αποτέλεσμα, στο αποτέλεσμα που θέλουμε και να φέρουμε την πόλη μας στο σημείο που της αξίζει. Δυνατότητες, ευκαιρίες, προκλήσεις. Εγώ βάζω ακόμα μία σημαντική έννοια, τις προκλήσεις, διότι επόμενη πενταετία λένε οι περισσότεροι και λέτε οι περισσότεροι από εσάς ότι πραγματικά είναι γεμάτη με προκλήσεις. Για πάτε λίγο, αν έχετε την πολύ μεγάλη καλοσύνη, να ξεδιπλώσετε τις σκέψεις σας μέσα από το βήμα του 984 και να μας πείτε δυνατότητες και πώς αυτό μεταφράζεται, ευκαιρίες και πώς αυτό μεταφράζεται, προκλήσεις και πώς αυτό μεταφράζεται. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέτε, κυρία Δουλγεράκη. Μιλάμε για μια πενταετία που έρχεται μπροστά μας με πολύ μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία πρέπει να απορροφήσουμε. Δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα κονδύλιο να πάει χαμένο. Μιλάμε για μια πενταετία που γίνονται αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλα έργα υποδομών σε επίπεδο νησιού, όπου αυτά πρέπει να προλάβουμε κάποιες εξελίξεις, ούτως ώστε να βρεθούμε έτοιμοι να δεχτούμε όλα αυτά τα έργα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να γίνεται ένα τέτοιο τεράστιο έργο όπως είναι το αεροδρόμιο, όπου από ό,τι υπολογίζεται μέχρι τέλος του 2027 θα μπει στη λειτουργία. Ένα τεράστιο έργο για την Κρήτη και πόσο μάλλον για το Ηράκλειο, το οποίο το αεροδρόμιο είναι στο νομό Ηρακλείου, έτσι πολύ κοντά στο πόλη του Ηρακλείου. Μιλάμε για ένα τεράστιο έργο όπου γίνεται μια υποδομή χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες μικρότερες υποδομές στο κέντρο της πόλης ή γενικότερα στο Δήμο Ηρακλείου. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα αεροδρόμιο πρότυπο με περιφερειακούς δρόμους ουσιαστικά, τι να σας πω, χωράφια. Αν περάσετε από κάποιες περιοχές του Ηρακλείου θα δείτε δρόμους που γίνονται, τι να σας πω, πέρασα προχτές όσο περνάω από τις γειτονιές, προσπαθώ να αντιγυθώ τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι. Έχει δρόμους στην περιοχή στον Άι Γιάννη το Χωστό. Έχει δρόμους πίσω από τη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, σε κάποιες γειτονιές που δεν μπορούν να περάσουν αυτοκίνητα. Δηλαδή φτιάχνουμε κάποια τεράστια έργα σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο Κρήτης, όπου δυστυχώς τα υπόλοιπα που θα είναι συνολική εικόνα μένουν πάρα πολύ πίσω. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο κομμάτι αυτό, ούτως ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι. Ο τουρισμός τα επόμενα χρόνια, κυρία Δουλγεράκη, θα αυξηθεί, θα διπλασιαστεί και πολύ πιθανόν ακόμα παραπάνω. Δεν γίνεται να μείνουμε εμείς στο επίπεδο αυτό. Να μην έχουμε φωτισμό, να μην έχουμε δρόμους, να μιλάμε ακόμα για νερό το 2023. Άρα πρέπει να αγγίσουμε αυτά τα θέματα, να προχωρήσουμε για να μπορούμε να αγγίσουμε για έργα υποδομών. Είναι πολύ βασικό το κομμάτι αυτό και πρέπει να δώσουμε, νομίζω, μεγάλη έμφαση στην καθημερινότητα και στην λύση των προβλημάτων των απλών. Και μετά να πάμε στα έργα υποδομών. Σίγουρα δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα κονδύλιο να μην το απορροφήσουμε. Τα κονδύλια θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Ο Μιχάλης ο Καραμαλάκης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη δυνατότητα με όλη την ομάδα που απαρτίζει το ψυχοδέλτιο να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια και να συνεχίσουμε να πράξουμε το ανάλογο έργο για το καλύτερο του Δημότη, για το καλύτερο του Δήμου Ηρακλείου και το καλύτερο των πολιτών. Είμαστε εδώ, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Σίγουρα δεν είμαστε επαγγελματίες αντιδημάρχοι, όπως κάποιοι που προσπαθούν να πούν ότι δεν έχουμε την ανάλογη εμπειρία, αλλά είμαστε όμως εδώ για να μπορούμε να προσφέρουμε, να
δημιουργήσουμε με πολλή θέληση, με πολλή αγάπη και με πολλή αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι αυτή που αναφέρατε πριν από λίγο και εγώ την στοχοποιώ, αν θέλετε, λίγο περισσότερο ή την ξεχωρίσω λίγο περισσότερο, ότι αυτά τα οποία είναι αυτονόητα εμείς αυτή την ώρα τα βλέπουμε ως προκλήσεις των επόμενων ημερών, μηνών, των επόμενων 5 χρόνων. Και αναρωτιέμαι γιατί το φτάσαμε εκεί, διότι επαγγελματίες είσαστε, καταξιωμένος επαγγελματίας στην αγορά του Ηρακλείου και όχι μόνο, κύριε Στεφανάκη. Έχετε δει όλη την Ελλάδα, ταξιδεύετε. Γιατί το φτάσαμε εκεί? Δυστυχώς. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, κυρία Δουλγεράκη. Σε θέματα τέτοια, άγιοι δήμοι μας έχουν περάσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και νομίζω δεν είμαστε σε θέση να χάσουμε αυτή τη στιγμή ούτε λεπτό. Πραγματικά σας το λέω, ούτε λεπτό. Βέβαια, για όλα αυτά δεν και να ξεχνάμε ποιες θα είναι και οι αρμοδιότητες που τελικά το κεντρικό κράτος θα αποφασίσει ή να δώσει στην αυτοδιοίκηση, διότι βλέπετε ότι και εν μέσω προεκλογικής περίοδου αρμοδιότητες γυρίζουν προς τα πίσω ή τέλος πάντων αποφάσεις λαμβάνονται που δεν βοηθούν στην ανέλυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένας ρόλος ο οποίος είναι υπό αμφισβήτηση, πιστεύετε? Κοιτάξτε να σας πω, ήδη είναι στη διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, νομίζω θα πάμε με νέα δεδομένα με την καινούργια δημοτική αρχή. Κόβονται κάποιες επιτροπές, αυξάνονται κάποιοι δημάρχοι ή θα πάμε σε ένα νέο μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης με το νέο έτος. Σίγουρα όμως είμαστε εδώ να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις και να σταθούμε απέναντι στην καθημερινότητα και γενικότερα απέναντι σε οτιδήποτε αντιμετωπίζει πρόβλημα για να μπορούμε να το λύσουμε. Δυνατότητες υπάρχουν, εργαλεία υπάρχουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο ψηφοδέλτιο κυρίου Καραμαλάκη θεωρώ ότι είναι καταξιωμένοι. Μπορεί να μην είναι επαγγελματίες αντιδημάρχοι όπως είπα προηγουμένως, που κάποιοι αυτό θα κατηγορήσουν ότι δεν έχουν την ανάλογη εμπειρία, αλλά είναι καταξιωμένοι επαγγελματικά και έχουν δείξει τη σταδιοδρομία του και την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Και νομίζω ότι με τον ίδιο υπερβάλλοντα ζήλο θα σταθούν απέναντι και στις απαιτήσεις της καθημερινότητας των πολιτών και των δημοτών για να μπορούμε να φέρουμε την πόλη μας στο επίπεδο που της αξίζει. Μάλιστα. Γι' αυτό μιλάτε για το Ηράκλειο και τις δυνατότητες τις οποίες έχει. Αν μιλάμε για ένα Δήμο, κυρία Δουλγεράκη, νούμερο ένα τουριστικό προορισμό. Μιλάμε για μια πόλη που έχει πάρα πολλές δυνατότητες σε σχέση με άλλους Δήμους που γίνονται έργα συνεχώς. Και εμείς δεν έχουμε, μιλάμε για νερό και μιλάμε για οδοποιία, για πεζοδρόμια, για στάθμιση. Δηλαδή μιλάμε για πράγματα που έπρεπε να είχαν λυθεί τώρα δεκαετίες πριν. Mm-hmm. Τώρα έπρεπε να μιλάμε μόνο για έργα υποδομών. Την καθημερινότητα έπρεπε να την είχαμε ξεπεράσει. Και δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω. Είμαστε όμως εδώ, είμαστε εδώ να το αντιμετωπίσουμε, παρόλο που έχει καθήλωση τόσο χρόνο. Είμαστε εδώ να βγούμε μπροστά και να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις να καταφέρουμε να φέρουμε το Ηράκλειο στο σημείο που του αξίζει. Το ψηφοδέλτιο του Καραμαλάκη νομίζω είναι απαρτίζεται από ανθρώπους που μπορούμε, έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη θέληση, είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά και θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Νομίζω ότι και μετά τις τελευταίες ημέρες, αυτό που αποκομίζω από τους ανθρώπους που συζητάω, έρχονται συνεχώς περισσότερο κόσμος προς τη μεριά τη δική μας. Και θα χαρώ πάρα πολύ μετά το πέρας της 8ης Οκτωβρίου να είμαστε η νέα δημοτική αρχή και να μπορούμε να μιλήσουμε πλέον με άλλη βάση και άλλα δεδομένα μόνο για έργα και για λύσεις προβλημάτων. Κύριε Στεφανάκη, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.